Η όμορφη δημοσιογράφος Ισαβέλα Κούτσι, που συμμετείχε στο παρελθόν σε πολύ πετυχημένες εκπομπές, έκανε μια σοβαρή καταγγελία μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δίνοντας στη δημοσιότητα έναν διάλογο που είχε με μια εταιρεία, ζητώντας της να βάλει 5 αστέρια σε έναν γυναικολόγο που τον έχουμε δει πολλές φορές δίπλα σε επώνυμους πελάτες του. Ενώ της υποδείκνυε να του κάνει συγκεκριμένα θετικά σχόλια για να διαφημιστεί. Η συνομιλία έγραφε συγκεκριμένα: «Καλησπέρα, σε παρακαλώ, μπορώ να σου ζητήσω μια βοήθεια. Είναι ελληνική εταιρεία. Θέλουμε να βάλεις 5 αστέρια εδώ και να γράψεις το σχόλιο που θα σου ζητήσω. Μπορείς, σε παρακαλώ». Η ίδια απάντησε: «Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι ο γιατρός που κάνει λειτουργήμα και δεν έχει απλά ένα μαγαζί ή μια επιχείρηση δεν γνωρίζει γι' αυτό το μήνυμα που μόλις έλαβα. Γιατί είναι απαράδεκτο να στέλνετε σε μια γυναίκα να σχολιάσει θετικά και κάτω από υποδείξεις σε ένα γιατρό γυναικολόγο που δεν γνωρίζει, που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ και που δεν την έχει εξετάσει ποτέ». Επικοινωνήσαμε με τη δημοσιογράφο και μίλησε για αυτό το θέμα που δημοσιοποίησε η ίδια. Φυσικά, εγώ μόλις το είδα αυτό το πράγμα, δεν πίστευα στα μάτια μου ότι μπορεί να συμβαίνει, γιατί δεν μιλάμε για ένα μαγαζί, δεν μιλάμε για ένα εστιατόριο, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για ένα γιατρό, γυναικολόγο, που ζητάει από μια γυναίκα να σχολιάσει την ειδικότητά του, ακριβώς την ειδικότητά του θετικά, ενώ εγώ δεν τον γνωρίζω καν, δεν τον έχω επισκεφτεί ποτέ, δεν έχει εξετάσει ποτέ. Πώς μου ζητάνε να σχολιάσω κάτι τέτοιο? Όλα στον βωμό του χρήματος και τη διαφήμιση και των δημοσίων σχέσεων. Ή εκτός και αν έχει λάβει αρνητικά σχόλια στη σελίδα του, και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να καλύψουν τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί η σελίδα του και τα λίγα αστέρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν είχα κανένα σκοπό και δεν το έχω κάνει ποτέ να ασχοληθώ και να δημοσιοποιήσω είτε προσωπικό μήνυμα που έλαβα στο Instagram ή στο Facebook κλπ. Όμως το συγκεκριμένο πράγμα, επειδή απευθύνεται σε γυναίκες και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσες γυναίκες και φίλες μου προσπαθούν και παλεύουν για να κάνουν ένα παιδί, για γυναικολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν, και φτάνουν σε σημεία να μπαίνουν στο ίντερνετ, στο Facebook, να ψάχνουν για γιατρούς. Και πολύ συχνά γίνεται όταν δουν κάποιο γιατρό επώνυμο, και μάλιστα όταν έχει και γυναίκες επώνυμες και βγαίνει και σε πρωινές εκπομπές, να τον προτιμούν. Δεν λέω ότι είναι κακός, όμως δεν είναι τρόπος αυτός για να προσελκύσει πλατεία. Και εσύ, για να φτιάξει το όνομά σου ότι είσαι καλός γιατρός. Γιατί μάλιστα πήρα απάντηση. Πήρα απάντηση. Βέβαια, που μου λέει ότι νόμιζα ότι γνωρίζετε το γιατρό και ότι είναι γνωστός για τη βοήθεια που προσφέρει. Αν δεν το γνωρίζετε, θα ζητώ συγγνώμη. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εις γνώση του ή μπορεί να γίνεται πίσω από την πλάτη του? Θεωρώ ότι είναι η γνώση του, γιατί όταν ανέβασα τη φωτογραφία στο Instagram, έκανα tag και την εταιρεία που έχει εξωματική γονιμοποίηση. Και κανένας δεν μου απάντησε. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τον γιατρό, όμως εκείνος ισχυρίστηκε πως δεν ξέρει τίποτα και πως δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Η Ισαβέλα Κούτσι μένει μόνιμα με το σύζυγό της και τα 2 της παιδιά στη Ζάκυνθο. Η ίδια μίλησε επίσης για τον επεισοδιακό τοκετό που είχε στο σπίτι της και όχι στο μευτήριο. Ήταν μια εμπειρία, μένια μου, τι να σου πω, δεν έχω λόγια και να το περιγράψω. Έχουν περάσει 5 μήνες και ακόμα, όταν έρθει η ώρα να το συζητήσω, νιώθω άγχος και ταραχή. Πολύ δύσκολο και ευχάριστο μαζί, αλλά και δύσκολο, γιατί δεν το περιμένεις. Ναι. Με πιάσαν οι πόνοι και δεν πρόλαβα να πάω στο μευτήριο, πολύ απλά. Και εκεί που ετοιμαζόμουν και πήγαινα να φορέσω το παπούτσι μου, με έπιασε ένας πάρα πολύ δυνατός πόνος και το μωρό έφυγε, γεννήθηκε, έπεσε κάτω. Είχες κάποια βοήθεια του άντρα σου? Ήταν ο άντρας μου μαζί μου, ναι. Ήμασταν οι δυο μας στο σπίτι, το μεγάλο μου το κοριτσάκι κοιμόταν. Ευτυχώς δεν άκουσε τίποτα και δεν κατάλαβε τίποτα. Και με βοήθησε εκείνος, σήκωσε το μωρό, το τύλιξε σε μια πετσετούλα. Δεν χρειάστηκε να κόψει το λόρο, γιατί κόπηκε μόνος του, έσπασε. Φυσικά πήραμε το γιατρό τηλέφωνο, μας έδωσε οδηγίες. Πραγματικά αυτό το μωρό ήθελε να κάνει την εμφάνισή του εντυπωσιακά και το κατάφερε.